Θα μιλήσω για θέματα τα οποία ήδη έθιξαν οι προηγούμενοι ομιλητές και θα προσπαθήσω να βάλω ένα πλαίσιο και να συνδέσω ζητήματα διαδοχής των αγροτικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων με τη συζήτηση για την οικογενειακή εκμετάλλευση. Και αυτό το λέω γιατί πριν πάμε να συζητήσουμε για τη διαδοχή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ορίσουμε ή να οριοθετήσουμε την έννοια της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Και σίγουρα όλα τα παραδείγματα για τα οποία μιλήσατε και μιλήσαμε από το πρωί είναι ουσιαστικά ζητήματα οικογενειακής εκμετάλλευσης ή παύλα επιχείρησης. Αυτό που αλλάζει είναι η κλίμακα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικογενειακή γεωργία υπόθηκε και από την αρχή, ότι η οικογενειακή γεωργία είναι αυτό το βασικό συστατικό του ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργίας. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Και ουσιαστικά είναι η βασική οργάνωση της αγροτικής παραγωγής στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Έτσι, για προκειμένου να πω δύο πράγματα και να καταλάβουμε και να συζητήσουμε, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά προς συζήτηση φυσικά, για τη διαδοχή, θα πρέπει να ορίσουμε κάπως την οικογενειακή γεωργία. Έτσι λοιπόν, εδώ έχω βάλει έναν, αυτό που λέμε επιχειρησιακό ορισμό, έναν ορισμό που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για να ξέρουμε γιατί μιλάμε τουλάχιστον. Ότι η οικογενειακή γεωργία αναφέρεται σε εκείνες τις παραγωγικές μονάδες, στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό, αν όχι το σύνολο της εργασίας, παρέχεται από τα μέλη της οικογένειας. Επίσης, όπου υπάρχει οικογενειακή ιδιοκτησία και οικογενειακός έλεγχος στην παραγωγή, και όπου κάποιο μέλος της οικογένειας είναι ιδιοκτήτης παύλα διαχειριστής. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα πιο γενικό ορισμό και ένα πιο μικρό στενό ορισμό για την οικογενειακή γεωργία. Ο πιο στενός ορισμός είναι ότι δουλεύουν μόνο τα μέλη της οικογένειας. Και ο πιο ευρύς είναι ότι δουλεύουν και άλλοι άνθρωποι. Όχι μόνο άλλοι άνθρωποι, αλλά και άλλοι άνθρωποι. Και ουσιαστικά, πέρα από αυτό που θεωρούμε ότι η οικογενειακή γεωργία είναι μια ενέργεια ενιαίος τύπους, ξέρουμε πολύ καλά από τις συζητήσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες ότι μιλάμε για μια πολυμορφία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και τύπων οικογενειακής γεωργίας. Και ανάλογα με τον τύπο της οικογενειακής εκμετάλλευσης, αυτή η οικογενειακή εκμετάλλευση προσαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Έχει διαφορετικές δυνατότητες. Οι προκλήσεις για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις φυσικά είναι περισσότερες όταν αυτές είναι μικρές. Με οποιοδήποτε ορισμό μεγέθους. Όσο πιο μικρές είναι οι εκμεταλλεύσεις, τόσο πιο ευάλωτες είναι στην οικονομία της αγοράς. Και άρα υπάρχει ο κίνδυνος εξαφάνισης. Αυτό που είπε αρχικά ο κύριος. Ο κίνδυνος είναι να μην εξαφανιστούν, να εξαφανιστούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Και θα λέγαμε ότι η οικογενειακή γεωργία συνεισφέρει, υπόθηκε επίσης και αυτό, ότι συνεισφέρει πολλαπλώς στην αγροτική οικονομία. Τα παραδείγματα που είδαμε στην προηγούμενη συνεδρία νομίζω είναι χαρακτηριστικά. Όπου ο βασικός πάροχος είναι ο βασικός πάροχος για την ασφάλεια των τροφίμων, για την ενδυναμώνει τη ζωτικότητα της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας και προσφέρει μεγαλύτερα κίνητρα και ενδυναμώνει και την προστασία του περιβάλλοντος. Με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Τώρα θα αναφερθώ πολύ σύντομα σε κάποια στοιχεία και μετά θα μιλήσω για τη διαδοχή. Είμαι τυχερός γιατί λίγο πριν, μια εβδομάδα πριν γίνει η σημερινό συνέδριο, έβγαλε τα στοιχεία η Eurostat, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, τα στοιχεία για το 2013. Της έρευνας γεωργικών διαρθρώσεων. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα στοιχεία αυτά το 2013. Το πιο πρόσφατο στοιχείο χρονικό χρονική στιγμή που έχουμε στοιχεία. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά για την Ευρώπη, θα μιλήσω και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, θα κάνω μικρές αναφορές. Το 94% των εκμεταλλεύσεων στο σύνολο της Ευρώπης, δηλαδή περίπου σε 11 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις, είναι απασχολούν αποκλειστικά η οικογενειακή εργασία. Το 94% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της Ευρώπης απασχολούν αποκλειστικά η οικογενειακή εργασία. 100% η οικογενειακή εργασία. Και αυτοί καλλιεργούν το 54% της αγροτικής γης, εκτρέφουν το 52% του ζωικού κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν το 79%, το 80% τη συνολική τακτική αγροτική εργασία. Την πλήρη τη βασική απασχόληση στη γεωργία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι οι που απορροφούν την πλειοψηφία
της εργασίας, αλλά δεν έχουν την πλειοψηφία της γης. Στον αντίποδα, είναι το 3% των εκμεταλλεύσεων που δεν απασχολούν καθόλου οικογενειακή εργασία και αυτές είναι μόνο 327.000 εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες εκμεταλλεύσεις καλλιεργούν το 28% της αγροτικής γης σε επίπεδο Ευρώπης, μόλις το 3% το 28%, εκτρέφουν το 23% του ζωικού κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν το 11% της τακτικής αγροτικής χρήσης. Δηλαδή το ένα είναι ο αντίποδος του άλλου. Και ενδιάμεσα φυσικά βρίσκονται εκείνες οι εκμεταλλεύσεις, κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, που συνδυάζουν σε διαφορετικό ποσοστό οικογενειακή και μη οικογενειακή εργασία. Και αυτές θα μπορούσε κανείς με έναν ευρύτερο ορισμό να τις βάλει στην έννοια της οικογενειακής γεωργίας. Αυτό που πρέπει να πούμε και να το κρατήσουμε, και σας δίνω και ένα πίνακα εδώ για να έχετε μια εικόνα, λιγάκι υποποιημένη εικόνα, ότι οι εκμεταλλεύσεις με οικογενειακή εργασία έχουν μικρό μέσο μέγεθος. Λόγω ότι απασχολούν μόνο μέλη της οικογένειάς τους, φυσικά δεν μπορούν να επεκταθούν πάρα πολύ, έχουν μικρό μέσο μέγεθος. Επίσης έχουν μικρό μέσο μέγεθος ζωικού κεφαλαίου. Και επίσης πολύ μικρό κομμάτι, κατά μέσο όρο, τακτικής εργασίας. Δηλαδή εξασφαλίζουν λιγότερο από ένα άτομο απασχολούμενο πλήρως. Αν και είναι πολλές, βέβαια, απασχολούν πολλούς ανθρώπους, αλλά χρηστικά η κάθε μία απασχολεί λιγότερο από ένα μέλος πλήρως. Στον αντίποδα, βέβαια, οι εκμεταλλεύσεις που δεν απασχολούν καθόλου οικογενειακή εργασία έχουν μέσο μέγεθος σε εκτάρια, εδώ βλέπετε 149-150 εκτάρια, μεγάλο. Έχουν μέσο μέγεθος μεγάλο ζωικού κεφαλαίου, είναι πάνω από 90 μονάδες ζωικού κεφαλαίου, και αυτοί απασχολούν κατά 3 άτομα, περίπου 3 άτομα κατά μέσο όρο. Τίσιες μονάδες εργασίας. Άρα βλέπουμε ουσιαστικά διαφορετικές κλίμακες. Διαφορετικές περιπτώσεις οικογενειακής γεωργίας. Δεν είναι όλες το ίδιο. Άρα είναι και διαφορετικές δυνατότητες. Αν θα ήθελε κανείς να πει τι γίνεται στην Ευρώπη σε διάφορες χώρες, μπορεί να πει ότι οι εκμεταλλεύσεις που δεν απασχολούν οικογενειακή εργασία είναι περισσότερο διαδομένες στη Δυτική Ευρώπη, έτσι Γαλλία, Βέλγιο, και σε χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που έχουν ένα άλλο παρελθόν και ουσιαστικά λειτουργούν με συνεργατικά παύλα επιχειρηματικά σχήματα στην Ευρώ. Ενώ όταν μιλάμε για την Νότια Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των εκμεταλλεύσεων που απασχολούν αποκλειστικά την οικογενειακή γεωργία είναι στην Νότια Ευρώπη. Στην Ελλάδα, μόλις 0,1% των εκμεταλλεύσεων, άρα μερικές εκατοντάδες δηλαδή, χρησιμοποιούν το 31% της γεωργικής γης και εκτρέφουν το 8% του ζωικού κεφαλαίου. Στην Κύπρο, και εδώ μου κάνει φοβερή εντύπωση, μόλις το 1,3% των εκμεταλλεύσεων καλλιεργεί το 13% της γεωργικής γης και έχει το 63% του ζωικού κεφαλαίου. Έτσι, με βάση τα στοιχεία, πόσο, 13%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις, εγώ μίλησα τώρα για την κατηγορία που δεν απασχολούν καθόλου οικογενειακή εργασία. Μπορεί η ιδιοκτησία να είναι οικογενειακή. Αλλά δεν αποσύρουν καθόλου οικογενειακή εργασία. Αυτό που βλέπουμε όμως συνολικά και υπόθηκε και το πρωί, είναι ότι οι εκμεταλλεύσεις που απασχολούν αποκλειστικά η οικογενειακή εργασία είναι περισσότερο γερασμένες. Αλλά θέλω να σας το δείξω με στοιχεία για να έχετε την γρηγορία και τη χρονική και την εξέλιξη των μεγεθών. Είναι ξεκάθαρο, ξέρουμε πολύ καλά από τις συζητήσεις που υπάρχουν, ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα υγείας. Το οποίο φυσικά ξέρουμε ότι μεταφράζεται σε αδυναμία ενσωμάτωσης καινοτομιών, δηλαδή και σε υπήρξη, χρονισμό και μαρασμό. Εδώ έχετε μια εικόνα τι γίνεται πάλι σε επίπεδο Ευρώπης και βλέπετε πόσο αντεστραμμένη είναι η δημογραφική εικόνα των ιδιοκτητών, συγγνώμη, των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στην πρώτη περίπτωση, όταν μιλάμε για εκμεταλλεύσεις με οικογενειακή εργασία μόνο, και στην τελευταία περίπτωση, που μιλάμε για εκμεταλλεύσεις που δεν απασχολούν καθόλου οικογενειακή εργασία. Βλέπετε ότι εκεί που δεν απασχολείται καθόλου οικογενειακή εργασία, που είναι επιχειρηματικού χαρακτήρα, κυρίως, βλέπετε ότι η γύρανση είναι περιορισμένη. Δηλαδή, βλέπει κανείς κάτω του 35 ετών μόνο στο 10%, το 35-44 το 22%, και σε μια 45-54, 34%. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι κάτω από 55. Ενώ στον αντίποδα, σε εκμεταλλεύσεις με οικογενειακή εργασία, βλέπει κανείς ότι το 57% των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι πάνω από 55. Και
Αυτοί που είναι κάτω από 35 είναι μόλις αγγίζουν, είναι 5,8%. Η αριθμή είναι, νομίζω ότι η σύγκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε εσύ στι ταχύτητε εντό τη συζήτηση για την οικογένεια και η γεωργία. Και να σα δείξω και ένα γράφημα για δύο τι χώρε. Εδώ κάνει μια ιεράρχηση των χωρών με βάση το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων με διαχειριστή υπεύθυνο κάτω των 35 ετών. Συνολικά τώρα, έχοντα σα βάλει όλε μα μέσα. Και βλέπετε ότι μόνο 7 χώρε έχουν σχετικά μεγάλα ποσοστά, σχετικά μεγάλα, όχι πολύ, ποσοστά διαχειριστών κάτω των 35 ετών, δηλαδή από 7% και πάνω, με ακραία περίπτωση στην Πολωνία και την Αυστρία. Η Ελλάδα είναι κάπου στη μέση και η Κύπρος είναι τελευταία. Δηλαδή, μόλις 1,5% των αρχικών των διαχειριστών αεροπορικών εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 35. Αν το δούμε το πράγμα από την αντίστροφη πλευρά, όσοι πάνω από 65. Έτσι. Βλέπετε ότι η Κύπρος είναι τρίτη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα παραμένει κάπου στη μέση, αλλά βλέπετε ότι αυτές που ήταν πρώτες, γι' αυτό έχω βάλει το βέλος, αυτές που ήταν πρώτες στον προηγούμενο πίνακα, είναι τελευταίες εδώ. Που σημαίνει ότι συνδυάζουν μικρό αριθμό διαχειριστών, άνω των 65, και σχετικά μεγάλο ή αξιοπρεπή ποσοστό διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων κάτω 35, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ανανέωση, δημογραφική ανανέωση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων σε κάποιες χώρες. Στις άλλες παραμένει διαχωρισμός, έτσι, στη μεγάλη μειοψηφία. Εκκινούμενοι λοιπόν από αυτό, για να μην σας θα δείξω δύο-τρία χαρακτηριστικά για να πάω σε αυτό που μας καίει περισσότερο, καταλαβαίνω εδώ, το κομμάτι της διαδοχής. Αν δείτε και την εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, πάλι στο σύνολο της Ευρώπης, δεν θα σας δείξω για τις χώρες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανάλυση αυτή. Βλέπετε εδώ τι συμβαίνει στις χώρες της Ευρώπης ποσοστιαία. Ανά ομάδα ηλικιών. Κάτω 35 ετών, τα πράγματα πήγαν να βελτιωθούν κάπου εκεί στο μέχρι το 10 και ξεκίνησαν να χειροτερεύουν στο 13. Δηλαδή έχουμε μικρό αριθμό διαχειριστών κάτω του 35. Αυτό είναι ζήτημα. Γι' αυτό υπάρχει ο αριθμός, νέοι αγρότες κλπ. Νέοι γεωργοί κλπ. Και αντίστοιχα βλέπετε και αντίστοιχα βλέπετε τις κατηγορίες, βλέπετε ότι κάποιες κατηγορίες μένουν σχεδόν σταθερές, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Και φαίνεται ότι και άνω των 65 ετών πάλι τα ίδια πράγματα. Παρότι σε κάποιες χώρες τα πράγματα είναι καλύτερα, όπως είπα πριν. Όταν δείτε όμως αριθμητικά, πριν βλέπαμε τα ποσοστά. Τώρα βλέπουμε αριθμητικά την εξέλιξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη τάση μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Από 14 εκατομμύρια το 2005, δεν υπάρχει ο αριθμός εκεί, σας τον λέω για να έχετε ένα πλαίσιο, από 14 ακόμα κάτι εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις σύνολο Ευρώπης το 2005, το 2013 είναι μόλις 11 εκατομμύρια, 10,8. Που σημαίνει το 25%, 26%, έχει βγει εκτός λογαριασμού. Και το σημαίνει ότι έχουμε μια τάση μείωση συνολικά των εκμεταλλεύσεων. Και βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται στο δημογραφικό κομμάτι. Βλέπετε ότι πολύ πιο γρήγορα από το 26% μειώνονται οι εκμεταλλεύσεις με νέους αγρότες κάτω από 35. Επίσης με 30% πιο γρήγορα από το σύνολο μειώνονται οι εκμεταλλεύσεις που έχουν αρχικό 35-44 ετών. Αυτές που δεν μειώνονται, μειώνονται αλλά δεν μειώνονται σε τέτοιο μεγάλο ρυθμό, οι 55-64. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έτσι, αριθμητικά αλλά και ποσοστιαία, πρόβλημα μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η μείωση σημαίνει ότι συντηρείται η ίδια κατάσταση γυρασμένων διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογένειά τους. Για τη λήψη αποφάσεων και για όλα τα συναφή. Και για τις επενδύσεις που μπορούν να κάνουν και για τις δυνατότητες ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών κλπ. Και έχοντας βάλει αυτό το πλαίσιο, που διαφοροποιείται λιγάκι από αυτά που είπαμε από το πρωί μέχρι τώρα, προσπαθώντας δηλαδή να πω ότι δεν μιλάμε για τις ίδιες κατηγορίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ευρώπη, το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην Νότια Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο κλπ. Αλλά και εκεί, στις μικρές εκμεταλλεύσεις, όχι στις μεγάλες, θα σας μιλήσουμε τώρα για τη διαδοχή. Και όταν μιλάμε για τη διαδοχή, είναι μια παραδοσιακή συζήτηση που λέει ότι χρειάζεται να διατηρηθούν οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις
και να συνεχιστεί η αγροτική δραστηριότητα, γιατί σε αυτές στηρίζεται η αγροτική δραστηριότητα, αλλά υπάρχει πρόβλημα διαδοχής. Και το πρόβλημα διαδοχής εκφράζεται ως πρόβλημα των μικρών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την επιβίωσή τους. Και ποιο είναι το πρόβλημα της διαδοχής? Το πρόβλημα της διαδοχής είναι ότι συχνά συνδέουμε τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας της εκμετάλλευσης μεταξύ των γενεών, δηλαδή της διαγενειακής μεταβίβασης γης, με τη μεταβίβαση της λειτουργίας εκμετάλλευσης. Δεν είναι πάντα αυτά τα δύο. Δεν ταυτίζονται αυτές οι δύο διαδικασίες. Γιατί μπορεί ένας να ξεκινήσει εκμετάλλευση χωρίς να αγοράσει γη, χωρίς να την μεταβιβάσει προηγούμενη γενιά. Να την αγοράσει, να την νοικιάσει κλπ. Η μεταβίβαση λοιπόν της ιδιοκτησίας θεωρείται ως σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της διαδοχής, ιδιαίτερα στο ελληνικό πλαίσιο που υπάρχει αυτό που υπόθηκε το πρωί, πρόβλημα ιδιοκτησιακό. Τμηματίζει το κλήρος και μοιράζεται εξίσου στα παιδιά και αυτά δεν τον κάνουν κάτι, δεν μπορούν να έχουν ένα βιώσιμο μέγεθος. Και ως εκ τούτου πρέπει να δούμε τα κίνητρα. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιος επιδιώκει τη διαδοχή. Και υπάρχουν όλες συζητήσεις για το ότι αναπτύσσονται στρατηγικές συμπεριφορών των γονιών και των παιδιών και καταλήγουν τελικά σε μια συζήτηση παύλα διαπραγμάτευση, παύλα πρόβλημα σχετικά με τον συγχρονισμό, με τον χρονισμό της μεταβίβασης της γης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν διαχειριστές αρκετά ηλικιωμένοι να δεχτούν ότι θα αποχωρήσουν και άνθρωποι έτοιμοι εκείνη τη στιγμή που αποχωρούν οι άλλοι να αναλάβουν. Και επίσης, η φάση της ανάληψης και κατάληψης θα πρέπει να είναι λίγο πολύ συμφωνημένες. Αυτό ξέρουμε πολύ καλά λόγω και του πατριαρχικού συστήματος και το ότι δεν είναι πάντα διάδοχος, δεν είναι συνήθως οι αγρότες, το ξέρω την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα δεν έχω εικόνα, αλληλεγγύη, είναι ψάχνω να βρουν διάδοχο το αγορί, αν έχουν κόρες, η μεταβίβαση δεν είναι εύκολη. Έτσι, πολύ πιο εύκολα μεταβιβάζουν μη βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις ελιές, δέντρα, έτσι, στις χώρες και πολύ πιο εύκολα μεταβιβάζουν ολόκληρη την εκμετάλλευση σε αγόρια. Έτσι, το έχουμε αυτό το θέμα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα και πολιτισμικό. Ενώ βλέπουμε σε κάποιες άλλες περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, η μεταβίβαση στις γυναίκες είναι πολύ σημαντική συζήτηση. Λέσβος, διάφορες περιοχές. Έτσι. Και στην Κρήτη το έχει ακόμα. Δηλαδή μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στις γυναίκες, αλλά εκεί έχουμε και τα δύο συστήματα μαζί. Και το πατριαρχικό λειτουργεί. Έχουμε λοιπόν, και εδώ το λέω για να σκεφτούμε λίγα τις συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές δεν είναι άσχετες όμως με τις δυνατότητες τις οικονομικές και τις κοινωνικές. Έχουμε τέσσερις διαδρομές που οδηγούν στη διαδοχή. Η πρώτη, έχουν υπολογίσει κάπως τις συμπεριφορές αυτές. Η πρώτη είναι αυτό που λένε εκμετάλλευση σε αναμονή. Υπάρχουν δηλαδή γονείς που συστήνουν μια ανεξάρτητη εκμετάλλευση για το τέκνο τους και η οποία τελικά θα συγχωνευτεί με αυτή του γονέα όταν αυτός αποσυρθεί. Μία στρατηγική. Δεύτερη στρατηγική. Χωριστή επιχείρηση. Όπου το τέκνο ιδρύει τη δική του επιχείρηση χωριστά από αυτή του γονέα. Και τη διατηρεί όσο μπορεί να τη διατηρήσει. Η τρίτη είναι η εταιρική σχέση. Στην οποία ο ενδυνάμει διάδοχο σταδιακά αποκτά ευθύνη για διαφορετικές πτυχές ή περιέργειες εκμετάλλευσης. Και η τέταρτη, που είναι αυτή που επιδιώκουν πάρα πολλοί αγρότες, είναι αυτό που λέμε μαθητεία. Στα αγγλικά λέγεται the farmer's boy. Όπου το τέκνο απασχολείται για πολλά έτη δουλεύοντας για το χωριό, για να μάθει δουλειά, εκτελώντας κυρίως κληρονομικές δραστηριότητες, με περιορισμένες όμως ευκαιρίες εμπλοκής στη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Έτσι έχουμε μια, και βάζω σε αυτό στη συζήτηση, που υπήρχε και μια παρουσίαση το πρωί, μια ενδοοικογενειακή διαδικασία, στην οποία μπορούμε να βάλουμε πολύ καθαρά αυτό που λέμε κύκλος ζωής της οικογένειας. Για τους κοινωνικούς επιστήμονες, ο κύκλος ζωής της οικογένειας είναι πολύ βασικός και περιγράφει και με διάφορα χρώματα σήμερα, παρότι δεν αναφέρθηκε η έννοια κύκλου ζωής της οικογένειας. Δηλαδή έχει ένα ανεβαίνει η δραστηριότητα και κάποια στιγμή αρχίζει και ευθύνη η δραστηριότητα, αν δεν υπάρχουν διάδοχοι. Έτσι. Και οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, αυτός ο κύκλος όμως είναι ένας κύκλος και βιολογικός. αλλά σε αυτόν τον κύκλο παίζουν ρόλο διάφορα πράγματα. Το πώς θα καταλήξει αυτός ο κύκλος να γίνει ένα σπιράλ και την επόμενη φορά να πάμε σε έναν επόμενο κύκλο. Να υπάρχει διαδοχή και ένα επόμενο σπιράλ κύκλου πάλι. Παίζουν ρόλο οι σχέσεις μεταξύ των γονέων και των τέκνων τους. Πόσο πατριαρχική είναι η οικογένεια,
πόσο επιχειρεί να εντάξει τα παιδιά νωρίς και με ποιο τρόπο. Ενδιαφέροντα των ενήλικων θέλετε. Πόσο θέλουν αυτά να εξαρτοποιηθούν, να αποδεσμευτούν από τη δραστηριότητα και από τις αγροτικές περιοχές. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο να αποδεσμευτούν από την αγροτική δραστηριότητα. Μέχρι πριν την κρίση είχαν να αποδεσμευτούν και τις αγροτικές περιοχές. Ευκαιρίες, έμφυλες σχέσεις. Η σχέση μεταξύ των παιδιών και των γονέων, αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Και μεταξύ τους. Ευκαιρίες εκπαίδευσης και αναζήτηση απασχόλησης εκτός εκμετάλλευσης και πολιτισμική παράδοση. Άρα ο κύκλος δεν είναι αρκετός για να ερμηνεύσουμε τη δυνατότητα διαδοχής. Έχουμε μόνο να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Δεν έχουμε καν τις δυνατότητες. Θα βάλουμε και τους παίκτες μας. Οι παίκτες είναι τα μέλη της οικογένειας, η σχέση μεταξύ τους, το θεσμικό πλαίσιο, πολλά πράγματα μας. Και έτσι, όταν πάνε οι αυτοί που κάνουν πολιτικές να πούνε ότι έχουμε πρόβλημα διαδοχής ή δεν έχουμε πρόβλημα διαδοχής, τι κοιτάνε? Κοιτάνε τα μελλοντικά σχέδια των αγροτών. Κοιτάμε τι σχεδιάζετε να κάνετε στο μέλλον και από εκεί προσπαθούν να καταλάβουν τι θα συμβεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ασφαλής πρόβλεψη. Παράγοντες που σε διάφορες δουλειές, και έκανα και είδα διάφορες δουλειές αυτό για να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει νόημα να πει κανείς εδώ, που λειτουργούν θετικά, ενθαρρυντικά για τη διαδοχή, παράγοντες, έτσι. Με στατιστικό επίπεδο είναι η ηλικία του αγρότη. Όσο πιο μεγάλο είναι ο αγρότη, τόσο πιο πολύ τίνει να αναζητά διαδοχή. Φτάσει σε μια μέση ηλικία. Όχι όταν φτάσει 65, όταν είναι στα 50-55 αναζητεί. Η εκπαίδευσή του παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαδοχή έχουν οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις, το ποσό της διαδοχής είναι πολύ μικρό αμερικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο χάσμα στη διαδοχή. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Συνήθως δεν έχουν διάδοχο και αν έχουν διάδοχο, ο διάδοχος το χρησιμοποιεί αυτό ως δεύτερο επάγγελμα, δεν το έχει ως πρώτο. Στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αυτοί που το βλέπουν ως βασικό επάγγελμα, εκεί υπάρχει διάδοχη. Η παραγωγική εξειδίκευση της εκμετάλλευσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όσο πιο εξειδικευμένη είναι, τόσο πιο πολύ υπάρχει πιθανότητα να βρει διάδοχο. Το αγροτικό εισόδημα, όσο και υψηλό το εισόδημα, εξασφαλίζει στα προστοζήνη στον διάδοχο. Η τοποθεσία. Αυτά τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι ελληνικά πράγματα. Αφορούν την διεθνή βιβλιογραφία. Η μερική απασχόληση στην εκμετάλλευση και ύπαρξη δημόσια πολιτικών ενδυνάμωση κλπ. Έτσι λοιπόν, η μία πλευρά είναι να δούμε τους παράγοντες αυτούς και να δούμε αν εκεί πετυχαίνει η διαδοχή λόγω αυτών των παραγόντων που σας έδειξα. Η αντίστροφη πλευρά του ίδιου ζητήματος, η αντίστροφη ανάγνωση του ίδιου προβλήματος είναι να σκεφτούμε ότι τελικά η διαδοχή θα πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτό που λέμε το succession effect. Να κοιτάξουμε το φαινόμενο της διαδοχής και να δούμε ποιος έχει διαδοχή, αυτό που υπενήθηκα νωρίτερα. Άρα λοιπόν να δούμε ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που έχουν ήδη βρει κάποιο άτομο για να ολοκληρωθεί η διαδοχή έχουν αυξήσει το μέγεθός τους νωρίτερα. Υπάρχει μια μεγάλη τάση της συζήτησης τώρα στην Ευρώπη που λέει ότι αυτοί οι οποίοι ξέρουν ότι θα έχουν διάδοχο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ή θα βρουν διάδοχο, είναι που έχουν κάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις, πάρει τις αντίστοιχες αποφάσεις νωρίτερα και έχουν μεγεθύνει την εκμετάλλευσή τους. Έχουν εξυγχρονίσει τον εξοπλισμό τους. Έχουν κάνει επιλογές καινοτομικές προκειμένου να υπάρξει αυτή η μετάβαση. Αυτές που δεν έχουν δυνατότητα διαδοχής δεν έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις σε κάποια φάση νωρίτερα. Άρα λοιπόν, αν αντιστρέψουμε το ζήτημα και σκεφτούμε, κρίνουμε από αυτούς που έχουμε στοιχεία όπου υπήρχε διαδοχή. Η αύξηση των επενδύσεων είναι από εκείνες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν προχωρήσει στην εξέλιξη διαδόχου. Είναι μια διαδικασία επιλογής λοιπόν η εξέλιξη διαδόχου, όχι κοινωνικής επιλογής, έτσι. Δεν είναι ένα όρατο χέρι που κάνει αυτή την επιλογή. Είναι μια επιλογή που γίνεται εν της πράγματος στις οικογένειες και από τους διαχειριστές και τα τέκνα τους. Που δεν είναι σόν και καλά τέχνη, έχουν κάποια σχέση συγγενική ή άλλη. Η διάθεση λοιπόν των αγροτών να προχωρήσουν σε επενδύσεις εξαρτάται από τη δυνατότητα διαδοχής και η τελευταία φέρνει στο προσκήνιο ένα άλλο ζήτημα, το οποίο γι' αυτό φωτίζεται τώρα, το ζήτημα των νέων σε ηλικία αγροτών. Δηλαδή η συζήτηση για το ζήτημα της διαδοχής περνάει, φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση τι κάνουμε με τους νέους σε ηλικία αγρότες.
Το τονίζω αυτό, γιατί θα δείτε ότι αυτοί που μπαίνουν στο επάγγελμα του αγρότη δεν είναι πάντα νέοι σε ηλικία. Έτσι λοιπόν, οι νέοι σε ηλικία αγρότες είναι περισσότερο έτοιμοι να προχωρήσουν σε καινοτομίες, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους, το ξέρουμε αυτό. Αλλά υπάρχουν και συζητήσεις διάφορες, πιο ποιοτικές προσεγγίσεις, που μας λένε ότι η ηλικία από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν είναι κανείς νέος, δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει οι νέοι να είναι όχι μόνο νέοι και ωραίοι, θα πρέπει να έχουν και εκπαίδευση, να έχουν και δικτυώσεις, να έχουν και κοινωνικό κεφάλαιο, να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν, να επενδύουν τη δραστηριότητά τους και με ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πιο soft, δεν φαίνεται. Δεν γυαλίζει. Έχει όμως αποτέλεσμα, αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο δικτύωση, και, το οποίο είναι το κρίσιμο στοιχείο για να επιτευχθεί η καινοτομία και να μεγεθεί η περαιτέρω εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν, νέοι, αλλά κάποιον χαρακτηριστικό. Άρα λοιπόν, η συζήτηση για τη διατήρηση και μεγέθυνση οικογενειακής γεωργίας από αυτή τη συζήτηση μεταφέρουμε την έμφαση στην ευρύτερη ανάγκη ενθάρρυνσης της διαδικασίας διαδοχής, στην αναγνώριση του νέου, του ρόλου των νέων ανθρώπων στην ευρωπαϊκή γεωργία. Και το ζήτημα των νέων σε ηλικία αγροτών είναι σημαντικό, αλλά πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση. Συγχαίουμε τους νέους σε ηλικία αγρότες με τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία. Μάλιστα θα έλεγα ότι μέχρι τώρα δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί ο καινούργιος κανονισμός, δεν έχω παρακολουθήσει την γενική και την εφαρμογή της, ειδικά στην Ελλάδα, έχω το μία στο μυαλό μου, έτσι. Είναι ότι υπήρχαν νέοι σε ηλικία αγρότες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν στον κανονισμό νέων αγροτών, γιατί κάποια στιγμή στη ζωή τους, νωρίτερα, πριν μπουν, ως νέοι και μέλη της οικογένειας, είχαν κόψει κάποιο τιμολόγιο, είχαν εμφανιστεί ως αγρότες. Έπρεπε να είναι και νέοι και νεοεισερχόμενοι. Έτσι έχανες και χάνεις πολλούς ανθρώπους. Χάνει κανείς πολλούς ανθρώπους που πραγματικά είναι εκεί. Είναι αυτοί που τους χρειάζεται να μείνουν. Αυτό είναι ένα κίνητρο να μείνει περισσότερο. Και φυσικά το κίνητρο αυτό, το μέτρο αυτό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό που δεν είναι χρήσιμο φαίνεται από διάφορες αξιολογήσεις. Ο κ. Μαχμουδιώτη, όπως το ξέρει καλύτερα αυτό, είναι η πρόληψη ταξιδιώτηση. Εκεί αυτό το μέτρο, όχι μόνο για την Ελλάδα, και σε άλλες χώρες φαίνεται ότι έχει προβλήματα. Είχε προβλήματα. Ναι, το ξέρω ότι σταμάτησε, αλλά φαίνεται ότι δεν είχε προβλήματα. Είχε προβλήματα και εξ αυτού. Δεν ξέρω την εσωτερική συζήτηση, αλλά ξέρω ότι δεν συνεχίζει το μέτρο. Ενώ διασυνδέονταν αυτά τα βήματα. Για κάποια χρόνια. Έτσι λοιπόν, και για μένα είναι ένα σημαντικό σχόλιο αυτό, και θα το χρησιμοποιήσω και στα συμπεράσματα, είναι ότι πρέπει να δούμε μεγαλύτερη σημασία στην ενδυνάμωση της παρουσίας των νέων σε ηλικία αγροτών στη γεωργία. Θα κάνω δύο σχόλια και θα πάω στα συμπεράσματα. Έτσι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, βέβαια το γεγονός ότι η συζήτηση για τη διαδοχή παραπέμπει αναπόφευκτα στην κρίση της γεωργίας. Υπάρχουν συνάδελφοι και γενικά υπάρχει συζήτηση ότι έχει κρίση η γεωργία και ότι επέρχεται μια διάρρηξη τη συνέχεια στη γεωργία. Δηλαδή οι νέοι δεν ακολουθούν τους παλιούς. Και υπάρχουν δύο οπτικές αυτό. Η μία οπτική είναι να στηριχθεί στα στοιχεία που σας έδειξα νωρίτερα και να πούμε ότι υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι υπάρχει μια αδυναμία κρίση διαδοχής στις περισσότερες χώρες λόγω αδυναμίας υποστήριξης οικογενειακής γεωργίας, της μικρής οικογενειακής γεωργίας. Και παρά την ύπαρξη σοβαρών περιφερειακών ανισοτήτων, διαφοροποιήσεων, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων συρρυκνώνεται λόγω της αυξανόμενης αδυναμίας διαδοχής. Κυρίως λόγω της αδυναμίας κατασκευής σύγχρονων ταυτοτήτων που θα ήθελαν οι νέοι αγρότες να υιοθετήσουν. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτό που υπόθηκε, απαξίωσης του αγροτικού επαγγέλματος, που έχει αποδέκτες και τους νέους. Η άλλη οπτική του ίδιου ζητήματος είναι να πει ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει βέλτιση στο ποσοστό διαδοχής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ότι η διαδοχή είναι ήδη μια πραγματικότητα. Ότι συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το ξέρουμε πολύ καλά και σας το υπογράμμισα και ρώτησα στις πιο μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Και όχι μόνο στις πιο μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αλλά έχει και χαρακτηριστικά μόδας. Τουλάχιστον για κάποια ποιοτικά προϊόντα, για κάποιες δραστηριότητες. Είναι θελκτικό το επάγγελμα, αυτό που υπόθηκε και στο προηγούμενο κύκλο παρουσιάσεων, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που το βλέπουν και σε μια πρόκληση. Άρα μπορεί ποσοτικά να μην είναι η πλειοψηφία των νέων που μπαίνουν στο αγροτικό επάγγελμα, αλλά να υπάρχουν κάποιοι καινοτόμοι και πρωτοπόροι. Έτσι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες
των υποψηφίων διαδόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και να μην συμπεριλαμβάνονται όλοι οι λίβδιν στην κατηγορία των διαδόχων επειδή είναι νέοι, ενώ δεν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχουν προκειμένου να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Και άρα χρειάζεται περισσότερο στοχευμένη συζήτηση, διερεύνηση. Να δει κανείς, είναι όλοι οι διάδοχοι, οι ενδυνάμοι διάδοχοι το ίδιο πράγμα. Έχουμε διαδόχους, όπως λέει σε κάποια περίπτωση, έχουμε υποψήφιους διαδόχους και έχουμε και πιθανολογούμενους διαδόχους. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις διαδόχων δεν τα αφήσονται μεταξύ τους. Έχουμε πολύ περισσότερη, πώς να το πούμε, πιθανολόγηση παρά αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ αντίστοιχα να δούμε τι κίνητρα κρύβονται πίσω από κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, έχοντας πει όλα αυτά. Ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικογενειακή υγειογεία δεν συνεισφέρει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ύπεθρο. Υπάρχει τάση μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Όμως, από την άλλη πλευρά, ο τύπος στον αντίποδα, την ίδια στιγμή μάλλον, είναι μια αντίφαση αυτό, αλλά υπάρχει, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις διατηρούν τη ζωτικότητά τους και αντιστέκονται στεναρά στην εξωτερπίεση που δέχονται της αγοράς. Η πρόκληση είναι πώς θα σωματωθούν, όχι πώς θα αντισταθούν. Εκεί υπάρχει το διακύβευμα, εκεί υπάρχει το ζητούμενο. Η ενδυνάμωση ανταγωνιστικής γεωργίας, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος της κοινή αγροτικής πολιτικής, ο βασικός δεν είναι ο μοναδικός, δεν συνάδει με την παράλληλη ενίσχυση, ή τουλάχιστον δεν συνάδει πλήρως με την παράλληλη ενίσχυση διαδοχής των εκμεταλλεύσεων, την οριζόντια εφαρμογή αυτού του μέτρου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός μικρών κατουσίων εκμεταλλεύσεων πάβει να λειτουργεί. Δηλαδή, χρειάζεται πολύ μεγάλη στήριξη σε πολύ μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις για να βγουν διάδοχο, γιατί το ζητούμενο, το διακύβευμα είναι προς ανταγωνιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και κάποιες αναπόφευκτα δεν θα βρουν διάδοχο. Η διαδοχή των εκμεταλλεύσεων δεν μπορεί να αφορά το σύνολο, καθώς είναι η διαδικασία επιλογής των βιώσιμων και ανταγωνιστικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Οι δημόσιες πολιτικές. Και όταν λέω δημόσιες πολιτικές, δεν εννοώ κατά ανάγκη τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζονται κάπου. Υπάρχουν και άλλες δημόσιες πολιτικές. Φορολογικές, ιδιοκτησίας, πολλές άλλες πολιτικές. Που εκεί τα κράτη έχουν μεγάλη διακριτική ευκαιρία να κάνουν περισσότερα πράγματα. Έχουν σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για τη διατήρηση οικογενειακής γεωργίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Και φυσικά χρειάζεται να ενισχυθούν όμως αυτές οι δημόσιες πολιτικές. Όχι μόνο να ενισχυθούν, αλλά να στοχοθετηθούν καλύτερα προς την κατεύθυνση των νέων ηλικιακά αγροτών. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ομάδα νέοι ηλικία αγρότες και να επεξεργαστούν τα κίνητρα για την έντασή τους στη γεωργία και σε συγκεκριμένους κλάδους. Βέβαια, τα οικονομικά κίνητρα θα πρέπει να συνοδεύονται με κοινωνικές παρεμβάσεις και υποδομές στις περιοχές ενδιαφέροντος. Υπόθηκε και το πρωί αυτό. Χωρίς υποδομές δεν γίνονται επενδύσεις. Και όταν λέω κοινωνικές υποδομές, δεν μιλάω μόνο για δρόμους και μεγάλες επενδύσεις. Άρα, μακριά λοιπόν, και αυτή είναι για μένα το τελικό σχόλιο, μακριά από κινδυνολογικές διαπιστώσεις για την κρίση της γεωργίας, θα λέγαμε ότι η συνέχιση της οικογενειακής γεωργίας είναι παράλληλα μια αθόρμητη διαδικασία, που παρά τις αδεξιότητες συνεχίζει να ενδυναμώνεται από τις εξτάμενες πολιτικές, στον βαθμό που αυτές αναστοχοθετηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.